Καλημέρα σας. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα 6 υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηκής. Πρόκειται για 5 περιπτώσεις εξαρθρώσεων εγκληματικών ομάδων αλλά και συλλήψεων μεμονωμένων ατόμων που διέπραταν ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα και ξυχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις ληστείων και 132 κλοπών. Επίσης θα αναφερθούμε και σε μία υπόθεση σύλληψης ημεδαπού για αποπλάνηση ανλήπου. Πιο αναλυτικά, αρχίζοντας από υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν στην περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ψυχικού εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις οικειών. Οι έρευνες οδήγησαν πρωινές ώρες της 11/05/2016 στην σύλληψη 2 υπηκών Αλβανίας ηλικίας 40 και 33 ετών, ενώ αναζητείται ένας ομοεθνής συνεργός τους. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 62 περιπτώσεις διαρρήξεως οικειών, ενώ εκτιμάται ότι τα κέρδη που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Η εγκληματική ομάδα, η οποία συστάθηκε τουλάχιστον προ δεκαμήνου, λειτουργούσε κυρίως με τη μέθοδο της αναρρίχησης. Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες, αφού είχαν εντοπίσει οικίες ισογείου ή πρώτου ορόφου, με χαμηλή ή εφικτή για υπερπίδηση περίφραξη, εξακρίβωναν ότι ο ένικος απουσιάζει και ακολούθως, με χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, έσπαγαν τα τζάμια παράθυρου ή μπαλκονόπορτας ή στρέβλωναν, αποκολούσαν κουφώματα, εισέρχονταν στις οικίες και αφαιρούσαν τη μαρφή. Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής 2 ημεδαποί μέλη της πείρας, ενώ αναζητούνται 2 επιπλέον συνεργοί τους και συνελήφθη επίσης ένας ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί όπλων. Εξιχνιάστηκαν 38 περιπτώσεις, ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 6 αυτοκίνητα, πλήθος εξαρτημάτων και εργαλείων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.480 ευρώ. Πρωινές ώρες της 12/05/2016 στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν 2 ημεδαποί ηλικίας 26 και 34 ετών για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αναζητούνται 2 επιπλέον ημεδαποί συνεργοί τους. Συνελήφθη επίσης και ένας 50χρονος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας, έχοντας διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, διέπραταν κλοπές αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Τα κλεμμένα αυτοκίνητα στη συνέχεια διέθεταν αυτούσια ή τμηματικά ως εξαρτήματα σε άλλα άτομα, αποκομίζοντας έτσι τεράστια οικονομικά ωφέλη. Κατά βάση επιδίδονταν σε κλοπές οχημάτων συγκεκριμένου τύπου, για τα οποία υπάρχει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Σε πολλές περιπτώσεις τα κλεμμένα οχήματα προορίζονταν να αντικαταστήσουν άλλα ιδίου τύπου που είχαν υποστεί βλάβη και η επισκευή τους ήταν ασύμφορη. Σε αυτές τις περιπτώσεις παραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου, ώστε αυτά να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Για να θέσουν τα οχήματα σε κίνηση χρησιμοποιούσαν εξελιγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό με κατάλληλο λογισμικό, παρακάμπτοντας έτσι τα ηλεκτρονικά συστήματα ακινητοποίησης, το immobilizer των οχημάτων. Ως προς τον τρόπο δράσης, οι δράστες αφού πρώτα εντόπιζαν σταθεμένα τα οχήματα που τους ενδιέφεραν, τα έκλεβαν και τα οδηγούσαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου και τα στάθμευαν σε επιλεγμένα σημεία για χρονικό διάστημα 2-3 ημερών, φοβούμενοι το ενδεχόμενο του εντοπισμού τους σε περίπτωση που αυτά διέθεταν δορυφορικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, GPS. Μετά την παρέλευση του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος,
μετέβαιναν στο σημείο που το είχαν αφήσει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, χρησιμοποιώντας και άλλο αυτοκίνητο ως συνοδευτικό σε όλη τη διαδρομή μέχρι την αποθήκη συνεργείο που θα προέβαιναν στις εργασίες παραποίησής του. Το συνοδευτικό όχημα κινείται ακριβώς πίσω από το κλεμμένο, ώστε να μην είναι ορατή η πινακίδα κυκλοφορίας από τυχόν κινούμενο αστυνομικό όχημα. Σε ένα σημείο της διαδρομής, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας, στάθμευαν για λίγο το κλεμμένο όχημα και αντικαθιστούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας του με άλλες. Στη συνέχεια, οδηγούσαν τα οχήματα σε αποθήκες της Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι συνεργοί τους τα παραποιούσαν σε ειδικούς χώρους που διέθεταν για αυτό το σκοπό τα λεγόμενα διαλυτήρια. Με τον τρόπο αυτό γινόταν δυνατή η νομιμοφανής κυκλοφορία των κλεμμένων οχημάτων ξανά στην αγορά. Επίσης, αρκετές φορές αποσυναμολογούσαν τα οχήματα τμηματικά ως εξαρτήματα, τα οποία διέθεταν και αυτά στην αγορά. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκη και οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 ΙΧΕ αυτοκίνητα, πλήθος εξαρτημάτων, πλήθος εργαλείων, το χρηματικό ποσό των 3.480 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 38 περιπτώσεις. Για την τρίτη υπόθεση, στις 12 Μαΐου 2016, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, συνελήφθη 54χρονος συνεδαπός για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για την υπόθεση αναζητούνται 2 συνεργοί του, εκ των οποίων ο ένας είναι ιδιοκτήτης καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατηγορούμενοι για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπής καθώς και μία απόπειρα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 54χρονος τουλάχιστον από το έτος 2014 εισερχόταν σε καταστήματα προσποιούμενος τον υποψήφιο αγοραστή και εκμεταλλευόμενος τις εκάστοτες συνθήκες ή αυτές που διαμόρφωνε ο ίδιος, για παράδειγμα συνοστισμό, απόσπαση προσοχής των υπαλλήλων, απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού, αφαιρούσε συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ο δράστης είχε διαπράξει 10 κλοπές κινητών τηλεφώνων και συσκευών tablet και μία απόπειρα κλοπής χρημάτων σε καταστήματα της Αττικής και συγκεκριμένα στο Μαρούσι, στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Παλαιό Φάληρο, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Περιστέρι και στην Καλυθέα. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του 54χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευές tablet, 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και 2 ζευγάρια ακουστικών. Σημειώνεται ότι ο 54χρονος έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις αστυνομικές αρχές για παρόμοιες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε με υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην περιφέρεια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής. Απογευματινές ώρες στις 12.05 του 2016 συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γλυφάδας 2 υπήκοοι Τσεχίας για κλοπές από πελάτες καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Οι συλληφθέντες από τον περασμένο Αύγουστο διέπραταν συστηματικά κλοπές σε βάρος πελατών καταστημάτων σούπερ μάρκετ, από τους οποίους αφαιρούσαν τις τσάντες τους. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών τσαντών σε καταστήματα σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Γλυφάδα, Βρελίσια, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Νέα Χαλκιδόνια, Καμίνια, Εγάλεο και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.325 ευρώ καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα. Επίσης, είχαμε μια σημαντική εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην περιφέρεια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και ληστείες σε βάρος οδηγών αυτοκινήτων και πεζών στην περιοχή των Αχαρνών. Συνελήφθησαν 10 ημεδαπή Ρωμά, εκ των οποίων 5 ανήλικοι, ενώ αναζητούνται 3 επιπλέον συνεργοί τους. Εξιχνιάστηκαν 44 υποθέσεις ληστείων και 11 κλοπών. Ειδικότερα, πρωινές ώρες στις 13.05 2016, πραγματοποιήθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Αγία Σωτήρας Αχαρνών, συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας
Αχαρνών και με τη συνδρομή αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Αχαρνών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των μελών της εγκληματικής ομάδας. Στο πλαίσιο της ανωτέρως επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής ομάδας, όλοι με δαπή Ρωμά, ηλικίας από 12 έως και 19 ετών. Αναζητούνται 3 επιπλέον συνεργοί τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικαιογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες και διακεκριμένες κλοπές από άτομα που ενεργούν κατ' επάγγελμα και συνήθεια, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθησαν 3 επιπλέον ημεδαπή Ρωμά, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, γονείς των προαναφερόμενων συλληφθέντων, κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και ληστείων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, μετά από πολυήμερες έρευνες για υποθέσεις ληστείων και κλοπών σε βάρος οδηγών, αυτοκινήτων και πεζών, κατά τη διάρκεια διέλευσης τους πλησίων των δρόμων του καταβλισμού Ρωμάτης στην περιοχή Αγία Σωτήρας Αχαρνών, πιστοποίησε τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και εξακρίβωσε την ταυτότητα των μελών της. Όπως διαπιστώθηκε, οι ανωτέρω δράστες από Τριμήνου και πλέον είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας εξανάγκαζαν με διάφορα τεχνάσματα τους διερχόμενους οδηγούς να κινητοποιούν τα οχήματά τους εντός του καταβλισμού. Ακολούθως, με τη χρήση ή απειλή σωματικής βίας και ξύλινων ροπάλων, τους επιτίθεντο και αφαιρούσαν τσάντες, χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα αξίας. Επιπλέον, στοχοποιούσαν και επιτίθεντο και στους διερχόμενους πεζούς, από τους οποίους αφαιρούσαν τα κοσμήματα που φορούσαν. Τα μέλη της πείρας, μετά τις επιθέσεις τους σε οδηγούς και πεζούς, διέφευγαν αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο στον καταβλισμό που διέμεναν. Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις ληστείων και 11 κλοπών. Τέλος, θα αναφερθώ και στην περίπτωση σύλληψης 39χρονου ημεδαπού για αποπλάνηση ανηλίκου, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Συνελήφθη βραδινές ώρες στις 12.05 του 2016 σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. 39χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για αποπλάνηση παιδιών, ασέλγεια παραφύση, πορνογραφία ανηλίκων, ασέλγεια σε ανήλικο έναντι αμοιβής κατ' εξακολούθηση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας προέκυψε ότι τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας ο 39χρονος ημεδαπός προέβη σε ασελγής πράξη σε ανήλικο, ο οποίος μετέβη στην οικία του μετά από προηγούμενη μεταξύ τους επικοινωνία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 39χρονος στα τελευταία 2 χρόνια περίπου είχε ενεργήσει κατ' επανάληψη ασελγής πράξη σε βάρος του ιδίου ανηλίκου. Κάποιες φορές προσφέροντάς του μικρά χρηματικά ποσά και άλλα υλικά αγαθά, ενώ του είχε χορηγήσει και κάναβη. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 500 κενές καρτέλες φαρμακευτικών σκευασμάτων, ποσότητα ναρκωτικών δισκίων και κάναβης, 2 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι και 202 ψηφιακοί δίσκοι, σε δειγματοληπτικό έλεγχο των οποίων βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται για να διακριβωθεί το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του συλληφθέντα, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή παρουσίαση τονίζοντας τον αδιάκοπο αγώνα των υπηρεσιών μας απέναντι σε κάθε μορφή εγκληματικότητα και κυρίως απέναντι στην εγκληματικότητα που στρέφεται στους λεγόμενους εύκολους στόχους. Και οι υποθέσεις που περιεγράψαμε παραπάνω καταδεικνύουν ακριβώς αυτό. Η δράση τόσο των εγκληματικών αυτών ομάδων, όσο και των μεμονωμένων δραστών, διακόπηκε, εμπεδώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα ασφάλειας στους συμπολίτες μας και εξασφαλίζοντας ότι η καθημερινότητά τους δεν διαταράσσεται. Καθημερινά οι υπηρεσίες μας, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, με επιμονή και υπομονή,
αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα που πλήττει το συμπολίτη μας και τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Σας ευχαριστώ.